συλληπιτήριά μου, κυρία μου. Τα συλληπιτήριά μου, δεν φαντάζεστε πόσο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Κι όμως. Τι κρίμα. Μεγάλη απώλεια. Πολύ μεγάλη. Η αδελφή σας. Η κόρη μας. Ζωή σε εσάς, κοπέλα μου, να είστε γερή, πολύχρονη και να το θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ένας άνθρωπος σαν τον πατέρα σας δεν πρέπει να ξεχαστεί. Μα είναι δυνατόν. Και κουράγιο, ε. Μου υπόσχεσαι. Ναι. Έτσι, μπράβο. Τι είναι η ζωή. Αυτός ο άνθρωπος. Αυτά λέγαμε. Και τι μπορεί να κάνει κανείς. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Σταγόνε το ωκεανό είδεθα. Κόκκοσά μου ευκαιρίμω. Ούτε καν. Κάμια φορά πήγαινα τις νύχτες στο μπαλκόνι και παρατηρώ τον ουρανό. Το χάος. Εκατομμύρια λέει γαλαξίες. Δισεκατομμύρια άστρα. Δισεκατομμύρια έτη φωτός. Πού ζούμε. Είναι άδικο όμως 59 χρονών άνθρωπο. Άδικο των αδίκων. Όχι απλώς άδικο. Είναι αδική η μηδαμινότητά μας. Είναι αδική αυτό το χάος. Ο Θεός να με συγχωρέσει, κυρία μου, αλλά άμα πονάς, τι άλλο να πεις. Αναζητάς μία εξήγηση, αλλιώς θα σου στρίξει. Διότι περπατάς ανύποπτος όπως κάθε βραδάκι στο πεζοδρόμιο της Οδού Κερκίδης. Και ορίστε ξαφνικά ένα αγγελτήριο θανάτου στην πόρτα της πολυκατοικίας σας. Θωμάς Νεουλαίος, ετών 59. Σωστά. Εγώ, θα το πω αλλιώς. Όταν ο Προμηθέας έφερε τη φωτιά στους ανθρώπους, εζημίωσε τον διάβολο. Όταν ο Χριστός είπε όσα είπε, εζημίωσε τους Άννα και Καϊάφα. Δεν κάνω βέβαια συγκρίσεις, αλλά ναι. Και ο δικός μας Θωμάς καθόθηκε κι αυτός στο δικό του Κάφκασο και στο δικό του Σταυρό. Φορτώθηκε ήρε ακάλυπτες εγγύησεις 287 εκατομμυρίων. Θυσιάστηκε για τις αμαρτίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 287 εκατομμυρίων ήταν με τα καλά του. Να μην ζητήσετε το Προμηθέας ήταν στα καλά του ή ο Χριστός. Αν όμως ήταν στα καλά τους, μιλούσαμε με τη σήμερα για αυτούς. Ας γυρίσουμε όμως το θέμα. Ωραίος θάνατος. Ναι, είναι σκληρό να το λέω ωραίο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ωραίος θάνατος. Το να πάρεις από διοικητικές ανακρίσεις, έρευνες, δίτες, φυλακές. Θεός φυλάξει, τι θα γίνει τώρα, τι. Δεν υπάρχει περίπτωση να διασύρουν πεθαμένο άνθρωπο. Σας παρακαλώ, πείτε μου εσείς που είστε της δουλειάς. Πώς χειριζόταν αυτές τις υποθέσεις. Νομότυπα ή παράτυπα. Απολύτως νομότυπα αυτός. Ήτανε διάνοια σε αυτά. Αλλά μπορώ με βεβαιότητα 1000% να σας πω ξεχάστε. Υπόθεση έκλεισε. Ο Φάκελος πήγε στο αρχείο. Δεν πρόκειται να συμβεί το παράνομο. Είστε βέβαιος. Μίλησα με τον ίδιο τον διοικητή και μου έδωσε το λόγο της τιμής του ότι το θέμα ενταφιάζεται. Άλλωστε και εδώ πάλι έχουμε το φαινόμενο θαυμασμού προς τον πατέρα σας. Αποκλειστικό θαυμασμό. Ξέρετε τι μου είπε. Βγάζω το καπέλο μπροστά στην Αγία Τόλμη αυτού του ανθρώπου και θεωρώ σαν να μην έγινε. Άλλο είναι το πρόβλημά μου τώρα. Να ξεχαστεί για να μην έχουμε μιμητές. Ευτυχώς. Ναι, αλλά θα κρατήσει τον λόγο. Το ξέρω από τόσο δά. Στα πόδια μου, μεγάλε. Αν δεν σας κουράζω, πέστε μου κάτι. Θέλω να σας τα πω πολλά. Για τον μπαμπά δηλαδή. Αυτό που σας είπε στους Ζώνας, ότι πρόδωσε το όνειρό του. Ποιο όνειρο? Αυτό που λίγο πολύ όλοι προδίδουμε δυστυχώς. Ναι, αλλά ποιο ήταν αυτό, δεν το ξέρω. Τι εσύ. Δεν πάει ο νους μου. Ούτε εμένα, αν και σε μένα. Ποιος από σας είπε, δεν θυμάμαι, ότι την ιδέα στιγμή έγινε ωραία να καταφέρει, διάβασε το βιβλίο του. Εγώ σας το είπα. Τι βιβλίο διάβασε. Παπαδιαμάντη. Ήταν ο αγαπημένος. Ναι, αλλά και ο Καρκαβίτσα του άρεσε. Ναι, βέβαια και νέοι, παλιοί. Είχε ολόκληρη βιβλιοθήκη. Το ξέρετε. Ξέρετε ότι έγραφε και ο πατέρας σας. Έγραφε. Και πάρα πολύ ωραία. Για να μην πω συναρπαστικά. Δηλαδή τι έγραφε. Ποίηματα, διηγήματα. Λίγο πριν φύγω από την Εθνική, είχε αρχίσει κιόλας ένα μυθιστόρημα. Σοβαρά. Αυτό ήταν το όνειρό του. Το όνειρό του. Τι στιγμή έχει λοιπόν. Βλέπω μια δακτυλογράφο να βγαίνει αλόφωνα από την τουαλέτα και να φωνάζει πόμπα, πόμπα. Βγαίνουμε όλοι στο διάδρομο και
νομίζω ένας κότσινο και λιγάκι. Φωνάζει ψυχραιμία. Και μπαίνει αυτός να εξετάσει τι ακριβώς είναι η κοπέλα. Στην τουαλέτα. Βγαίνει ολόκληρο κι αυτός από την τουαλέτα και φωνάζει είναι! Είναι. Βόμβα! Ορολογιακή βόμβα! Βρέθηκε να κάνει πρόβα κάπου στο ίδιο υπόγειο σε μια προσευχή του Σούμπερτ, μια αγγελική μελωδία. Εμείς όλοι είχαμε εξαϊλωθεί την αγωνία. Ο Θωμάς βγαίνει από την τουαλέτα με το δεξί χέρι ψωμένο, κρατώντας σύρματα και καλώδια. Είχε αρχιστέψει και αποσυνδέσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Πώς! Το θηρίο! Χρειάζεται να σας πω τι πανηγύρι ακολούθησε. Άμα μείναμε πάλι δυο μας, τον αρπάζω από τα πέτα και τον ρωτώ. Είσαι για δέσιμο! Και τι μου απαντά του. Ήταν σαν να κοίταζα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Ναι, αλλά έχει συνέστηση το τι ετόλμησες! Και μου λέει. Ποιος ο λόγος. Πάμε να με κεράσει μια τυρόπιτα. Με καμερά. Τι περίπτωσες. Μόνο μέσα στη βιβλία τη βρίσκεις. Θεέ και κύριε, πήγε κιόλας 8 παράγραφοι. Γιατί νωρίς είναι. Τον αγαπούσα. Θαύμαζα. Η αγάπη που του είχε. Έκλαψε. Ειρήνη. Ναι, μαμά. Μα ποιος ήταν ο κύριος, παιδί μου. Ποιος ήταν ο... Θεία, ποιος ήταν ο κύριος. Ο κύριος. Έχεις υπόψη σου ποιος ήταν ο κύριος.